και φίλοι, καλησπέρα σας. Περιβάλλον, κυνήγι, μύθοι και αλήθειες και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, δεν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, δεν βρισκόμαστε στο στούντιο του Ιωάννινα TV, αλλά βρισκόμαστε στο υγρό στοιχείο. Στο υγρό στοιχείο της πόλης των Ιωαννίνων, στην λίμνη Παμβότιδα, εδώ μαζί με τους φύλακες του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας και Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα από την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία, να μιλήσουμε για τους ελέγχους που γίνονται για τη λαθροθυρία στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβότιδας, εντός και εκτός αυτής, στην περίμετρο αυτής, για τις αρμοδιότητες των φυλάκων, για τις αρμοδιότητες και τη συνεργασία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής με τους φύλακες, για τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας που είναι απαραίτητη στους ελέγχους και γενικότερα για την κατάσταση που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι φύλακες του φορέα διαχείρισης και οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες εδώ στην λίμνη Παμβότιδα. Μια εκπομπή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον έχει να σας προσφέρει, εκτός από την ενημέρωση που είναι ο βασικός στόχος, και ωραίες εικόνες, και θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί τώρα ξεκινά η εγγραφή της εκπομπής, θέλουμε να πιστεύουμε να μην προκύψει και κανένα περιστατικό απολύτως κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο της λαθροθυρίας τα κρούσματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Από το 2004 στο φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβότιδας. Ουσιαστικά λίγο μετά την ίδρυση του φορέα, έτσι. Πώς πέρασαν αυτά τα 12 χρόνια μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει σε αυτή την πορεία? Πιστεύω έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Υπήρχε μια άνεργη κατάσταση λίγο στην αρχή. Για όσον αφορά το κυνήγι που μιλάμε τώρα, υπήρχαν πολλά περιστατικά, αλλά σιγά σιγά με τη βοήθεια των αρμοδίων αρχών και με άρση συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει και, τουλάχιστον στο κομμάτι της λίμνης Παμβότιδας και γύρω-γύρω από αυτήν, να υπάρχει μια ύφεση τα τελευταία χρόνια, να μην έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Και τα περιστατικά να επικεντρώνονται κυρίως σε παράνομη θύρα κατά τις απογευματινές ώρες, στο καρτέρι δηλαδή που λέμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εξαλειφθεί, δηλαδή έχουμε πολύ πολύ λίγα περιστατικά. Αυτό είναι κάτι που το εντοπίζετε, που το διαπιστώνετε εσείς από τους ελέγχους και προκύπτει και από τις καταγγελίες? Από τα στοιχεία που κρατάμε κάθε χρόνο φαίνεται ότι έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Και οι καταγγελίες έχουν μειωθεί και τα περιστατικά έχουν μειωθεί. Για να δώσουμε μια εικόνα και στον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει. Το κυνήγι έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται στην Παμβότιδα. Υπάρχει κάποιο σημείο κάπου στους Λογκάδες, υπάρχει μια ζώνη η οποία, στην οποία επιτρέπεται το κυνήγι, έτσι. Ναι. Είναι γνωστά τα σημεία, είναι γνωστό το σημείο αυτό, αλλά και γενικότερα γνωστή η απαγόρευση στο σύνολο των κυνηγών? Παλιότερα ήταν λίγο αφηρημένη, ήταν το όριο, ναι, παλιότερα το όριο που υπήρχε ήταν λίγο έτσι σαν αφηρημένη έννοια. Δηλαδή αναφερόταν γενικά καλαμιώνες, νοητές γραμμές, δηλαδή το εκμεταλλευόταν. Κάποιοι έλεγαν είμαι δεν είμαι μέσα, είσαι δεν είσαι κλπ. Δεν μπορούσαμε να το λύσουμε. Τώρα με τελευταία απαγόρευση που έγινε έχει συγκεκριμενοποιηθεί πιο πολύ η κατάσταση και το γνωρίζουν. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή λίγα περιστατικά είναι που θα σου πει ο άλλος δεν το γνώριζε. Έχουν αρχίσει και το γνωρίζουν. Έγινε και σήμανση φέτος της περιστατευόμενης περιοχής με πινακίδες στη συνεργασία με την Θηροφυλακή και το Δασαρχείο. Βέβαια τις περισσότερες πινακίδες μας τις έχουν αφαιρέσει. Τις επόμενες δηλαδή. Βάλαμε 10 πινακίδες, έχουν μείνει 4. Γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, αν δεν υπάρχει πινακίδα, θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχει πινακίδα κλπ. Και θα μπορεί να κυνηγάει ελεύθερα. Αλλά γενικά, σε όσον αφορά τη θύρα, δεν έχουμε. Έχουμε πολύ λίγα περιστατικά στη λίμνη Παμβότιδα σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Είμαι φύλακας περιβάλλοντος του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδος. Πόσο καιρό? Εγώ είμαι σχετικά νέος. Έχω γύρω στους 14 με 15 μήνες. Από τους νεότερους. Από τους νεότερους, ακριβώς. Μία από τις αρμοδιότητες ως φύλακας είναι και ο έλεγχος και
μέσα στη λίμνη, αλλά και περιμετρικά της λίμνης, έτσι. Ακριβώς. Είναι έλεγχος και απόπτευση της περιοχής ευθύνης μας. Μέσα στη λίμνη έχουμε και την λαθροθυρία, αλλά και το παράνομο ψάρεμα. Δηλαδή, ψάρεμα το οποίο διενεργείται από μη επαγγελματίες αλίες. Ναι. Και με παράνομους τρόπους. Φυσικά. Σας λένε ότι το εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι το κυνήγι αποτελούσε μια διαχρονική δραστηριότητα, παραδοσιακή δραστηριότητα. Στη λίμνη. Στη λίμνη. Έχει απαγορευτεί για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια. Εκφράζει αυτό το παράπονο ο κόσμος, μήπως θα έπρεπε να επανεξεταστεί η κατάσταση, παρότι μιλάμε και για μια διαφορετική πλέον κατάσταση. Είναι μια αστική λίμνη, ουσιαστικά έχουμε γύρω-γύρω σπίτια, δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες το εκφράζουν. Ότι θα έπρεπε, λέει, παλιότερα κυνηγούσαμε, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι που κυνηγείται. Αλλά εμείς τους εξηγούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα τώρα, γιατί τα γιάννα έχουν αλλάξει. Η λίμνη πλέον έχει γύρω-γύρω οικισμούς, έχει δραστηριότητες μέσα, δεν μπορεί να κυνηγείται η λίμνη. Όπως παλιότερα. Παλιότερα υπήρχε και λαψίστα. Κυνηγόταν και λαψίστα. Τώρα πλέον υπάρχει ασφυξία γύρω από τη λίμνη. Δεν μπορεί να υπάρχει κυνήγι μέσα στη λίμνη. Ανεκτική και δεκτική στον έλεγχο είναι όσοι... Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα έλεγχου. Εμείς έχουμε αρμοδιότητες ενημέρωσης. Επίβλεψης κατόπτευσης του χώρου υπόπτευσης και ενημερώνουμε την κάθε αρμόδια υπηρεσία για το τι συμβαίνει. Αλλά στην ενημέρωση είναι όλοι θετικοί. Δεν μας είπε κάποιος. Δεν έχουμε δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιδράσεις και τέτοια πράγματα. Η συνήθις δικαιολογία εκείνων που, των λιγοστών που τυχαίνει να κυνηγούν εδώ στη λίμνη, ποια είναι? Μέσα στη λίμνη, όχι, όσο έξω, έτσι, στα διπλανά, στις διπλανές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είναι ότι δεν γνώρισαν την περιοχή απαγόρευσης. Δεν ξέρουν ακριβώς το σημείο που επιτρέπεται και που απαγορεύεται. Ενώ κανονικά, όταν παίρνουν την άδειά τους από τον κυνηγητικό σύλλογο, μαζί τους δίνουν και ένα χάρτη της περιοχής όπου μπορούν να κυνηγούν ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει απαγόρευση. Και φυσικά ξέρουν και τα είδη τα οποία επιτρέπονται ή απαγορεύονται την κάθε περίοδο. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μείωση στην λαθροθυρία. Οι πολίτες, οι κυνηγοί έχουν διαπιστώσει ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με το κυνήγι στις απαγορευμένες περιοχές και για καλό της ιχθυοπανίδας αλλά και γενικά της οικολογίας και του συστήματος της ευρύτητης περιοχής. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία έχετε κληθεί να διερευνήσετε, περιστατικά υπαρκτά εννοώ, όχι από τους καθημερινούς ελέγχους? Ναι, έχουν υπάρξει. Και σε συνεργασία με την θηροφυλακή, η οποία σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε, σε κάθε περιστατικό, έρχονται δίπλα μας και βοηθάνε στο έργο μας. Λοιπόν, Βασίλη, τα έχουμε πει στο βουνό, τα έχουμε πει σε κάμπους, δίπλα σε ποτάμια, στις κοίτες ποταμών. Σήμερα στη λίμνη. Σήμερα στην Παμβότιδα. Ναι. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή έχει γενικότερες αρμοδιότητες, δεν έχει ειδικότερες αρμοδιότητες εξειδικευμένες, παράδειγμα, για την λίμνη. Εντάσσεται όμως και αυτή στο πλαίσιο της συνεργασίας και με το φορέα διαχείρισης. Εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο, έτσι, των ελέγχων που διενεργείται. Υπάρχει συνεργασία με τους φύλακες του φορέα διαχείρισης? Αυτό το βλέπουμε και σήμερα, ότι κάθε μέρα που περνάει αναπτύσσεται μια καλύτερη συνεργασία. Εντάξει, με τα παιδιά είμαστε κιόλας φίλοι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε όλα τα περιστατικά που έχουν μας ενημερώνουν, αν μπορούμε εκείνη τη στιγμή να επέμβουμε άμεσα, γιατί όπως ξέρουμε τα παιδιά δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα, έτσι πρέπει να τους βοηθάμε για να φέρουμε το τελικό αποτέλεσμα που αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι
Τα παιδιά προσπαθούν πολύ. Ξέρουν και εμείς ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε εισαγωγικά, ότι έχουμε πολύ τρέξιμο, έχουμε μεγάλη περιοχή και μεγάλο χώρο ευθύνης. Δεν έχουμε μόνο τον νομό, όπως αναφέραμε, έχουμε ολόκληρη την Ήπειρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι οι δύο υπηρεσίες, δηλαδή η Πέμπτη Κυνηγητική Ομοσπονδία με το Φορέα Διαχείρισης, ότι έχει μια πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό και θα έχουμε και καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Μια συνεργασία που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο, όταν έγινε μια συντονισμένη δράση, ειδικά για την περίοδο στην οποία πλησιάζουμε, να πούμε και τώρα, δηλαδή την περίοδο της απαγόρευσης για την αναπαραγωγή των ψαριών. Να σε ρωτήσω αν υπάρχουν διαφορές, σίγουρα υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές από τον έλεγχο που γίνεται στους κυνηγότοπους, έτσι, στην Ήπεθρο, με τους ελέγχους που έχετε κληθεί να συνδράμετε στη λίμνη? Πιο πολλές κλήσεις έχουμε τις βραδινές ώρες, δηλαδή τις απογευματινές, για τα είδη των παπιών, όπου μας καλούν τα παιδιά ότι έχουν μπει μέσα στις ζώνες απαγόρευσης και πρέπει να επέμβουμε και άμεσα. Για το θέμα τώρα λίας έχουμε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις, αλλά το θέμα τώρα όταν και επιτρέπεται το κυνήγι, στο θέμα των παπιών, γιατί εισέρχονται πάρα πολλοί κυνηγοί, ξέρουμε, γιατί τα παπιά έχουμε ένα πρόβλημα, κυνηγούνται δίπλα από τη λίμνη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το έχουμε μειώσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε δύο μέτωπα και ξέρουν και οι λάθρο κυνηγοί ότι εφόσον είναι και ο φορές διαχείρισης γύρω γύρω από τη λίμνη και μπορούμε να επέμβουμε άμεσα, έχουν και αυτοί συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν πλέον να κυνηγάνε μέσα στις απογορευμένες περιοχές. Ναι, φυσικά και έχει γίνει αποδεκτός ο ρόλος των φυλάκων και μάλιστα πολλές φορές έχουμε γίνει και δέκτες καταγγελιών, δηλαδή πολίτες, επειδή βλέπουν συχνά την παρουσία των φυλάκων γύρω από τη λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ενημερώνουν για παράνομες καταστάσεις, καταγγελίες δηλαδή για παράνομο κυνήγι. Ακόμα θυμάμαι και στο παρελθόν που μας είχαν πει και για παγίδες που κάποιοι στείλουν για πουλιά κτλ. Και φυσικά και είναι αποδεκτός ο ρόλος. Βέβαια δεν έχουμε τις αρμοδιότητες που έχει η θηροφυλακή, αλλά είμαστε σε συνεργασία με τη θηροφυλακή. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι μαζί με τη θηροφυλακή έχουμε βάλει και πινακίδες απαγόρευσης. Ορίζουμε ποιες είναι οι περιοχές και τα όρια απαγόρευσης, όπως και προτάσεις που έχουμε κάνει στην θηροφυλακή για τα όρια απαγόρευσης των ζωνών, να είναι ξεκάθαρες, δηλαδή να υπάρχουν οι δρόμοι, ούτως ώστε να μην μπορεί ο κυνηγός να μπερδευτεί και να μπει σε απαγορευμένη ζώνη κτλ. Έχουν γίνει δεκτές και γενικότερα έχουμε μια καλή συνεργασία και με τη θηροφυλακή και με την Ομοσπονδία, ώστε να ελέγχεται το κυνήγι και να μην ζημιώνει το περιβάλλον και την σπάνια βιοποικιλότητα που έχουμε στην λίμνη και στο λεκανοπέδιο. Το κυνήγι ανέκαθεν ήταν μια παραδοσιακή δραστηριότητα στην περιοχή μας. Έθρεψε τους πολίτες αυτής της πόλης. Κάποια στιγμή εξαρτήθηκε διατροφικά ο πληθυσμός μας με το κυνήγι, όπως και με το ψάρεμα βέβαια. Δυστυχώς ορισμένοι που ήρθαν δεν ασχολήθηκαν με το θέμα του να επιτραπεί ξανά η θύρα στο κυνήγι στη λίμνη μας. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα και του συλλόγου μας αλλά και δικό μου, διότι πιστεύω ότι είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έζησε, μεγάλωσε και θυμάται πάρα πολύ όμορφες στιγμές από το κυνήγι της λίμνης. Εγώ συναντάω ακόμη αυτή τη γενιά των κυνηγών και μου διηγούνται απίστευτες κυνηγητικές μέρες μέσα στη λίμνη. Τα πουλιά τα οποία έρχονται είναι επισκέπτες, κάθονται ένα συγκεκριμένο διάστημα και μετά φεύγουν. Παραμένουν βέβαια μικροί πληθυσμοί. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει κάλλιστα την ύπαρξη του κυνηγίου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης. Εξάλλου, σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, γιατί αυτή είναι είτε είναι του Ζαγορίου, είτε είναι του Τζουμέρκων, είτε είναι του Αμβραγικού, η δραστηριότητα του κυνηγίου υφίσταται. Και
χάρη σε αυτή την δραστηριότητα που υφίσταται, έχει κατορθωθεί να υπάρχει και ισορροπία και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά και πάρα πολύ σωστή φύλαξη. Γιατί θα σας θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια ο Αμβρακικός ήταν μία από τις πρώτες περιοχές της Ευρώπης στη λαθροθυρία, και από όταν άρχισε το κυνήγι, η λαθροθυρία, ακόμη και με λόγια του φορέα διαχείρισης, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι είναι και θετικά προσχήμεροι προς την κυνηγητική δραστηριότητα, αποδέχονται ότι η λαθροθυρία έχει μειωθεί από 50 έως 70%. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία και των προστατευόμενων ειδών, αλλά και των θερεύσιμων ειδών. Σε αυτό ακριβώς το θέμα των αρμοδιοτήτων, θα μπορούσε να πει κάποιος τι σωοφύλακες έχουν στους φορείς διαχείρισης γενικότερα, τη στιγμή που δεν έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και θα πρέπει να υπάρχει η συνδρομή είτε της θηροφυλακής είτε της αστυνομίας? Αυτό αφορά βασικά το Υπουργείο που είπα ακόμα στη μέση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί, αν θέλει, να δώσει κάποια λύση. Τώρα επεξεργάζεται ένα σχέδιο στο Υπουργείο, το οποίο θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι, που αφορά το ενιαίο σύστημα προστατευόμενων περιοχών. Εκεί μέσα, από ό,τι έχω ακούσει, δεν είμαι σε θέση όμως να το επιβεβαιώσω, ότι θα δοθούν αρμοδιότητες στους φύλακες των φορέων διαχείρισης. Mm-hmm. Τώρα, τι αρμοδιότητες θα δοθούν, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά ακούγεται ότι θα δοθούν. Και αυτό είναι το σωστό, πιστεύω, γιατί είσαι παρόν, δηλαδή είσαι παρόν, βλέπεις ένα αδίκημα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και χάνεται και χρόνος, έτσι, χάνεται χρόνος, γιατί και η θηροφυλακή είναι λίγα τα άτομα που έχουν εδώ στην περιοχή. Ο κάθε θηροφύλακας έχει την περιοχή του, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον έχεις ανά πάση στιγμή διαθέσιμο. Εσύ είχες περάσει από τη θηροφυλακή πριν το φορέα διαχείρισης, έτσι. Ναι, ναι. Συγκρίνοντας τις δύο δουλειές, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι παρόμοιες, παρεμφερείς οι δραστηριότητες, οι αρμοδιότητες, αλλά κυρίως η δυσκολία, έτσι, η φύση του επαγγέλματος? Όχι, καμία σχέση. Η θηροφυλακή έχει πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, περιοχή ευθύνης, περιοχή δραστηριότητας. Υπάρχουν απαγορευμένες περιοχές πάρα πολλές εδώ στο νομό Ιωαννίνων. Πολλά είδη κυνηγίου. Εμείς εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε, δηλαδή είναι μικρή η περιοχή η δικιά μας και δεν έχουμε τα προβλήματα, δηλαδή της απομόνωσης. Δηλαδή ένας θηροφύλακας μπορεί να βρει έναν κυνηγό σε ένα απομονωμένο σημείο και μπορεί να αντιμετωπίσει και κίνδυνο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Θεωρείς ότι είναι μικρότερη η επικινδυνότητα? Ναι, πιστεύω είναι μικρότερη η επικινδυνότητα. Γιατί σαν θηροφύλακας είχα αντιμετωπίσει περιστατικά επικινδυνότητας. Ενώ τα 10 χρόνια περίπου που είμαι στο φορέα δεν έχω αντιμετωπίσει ούτε ένα. Δηλαδή, μία περίπτωση ίσως, ναι, παλιότερα, ναι. Πάντα υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας. Θα πρέπει να προσεγγίσεις την κάθε περίπτωση με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν έχουμε να κάνουμε με λαθροθυρία, όπου ο κυνηγός έχει το όπλο του, θα πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με την θηροφυλακή για να μπορούμε να επέμβουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό, όσο και με την λαθραλία, όπου εκεί η αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να έχουμε πάνω στο σκάφος αστυνομικό, ο οποίος θα διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους στους επαγγελματίες αλληλείς. Η επικινδυνότητα υπάρχει. Είμαστε προσεκτικοί. Υπήρξε κάποια στιγμή που αισθάνθηκες φόβο? Όχι ιδιαίτερα. Όχι, αλλά πρέπει να προσεγγίζεις την κάθε περίπτωση πολύ προσεκτικά και παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Υπάρχει αποδοχή του ρόλου και του δικού σας, αλλά και γενικότερα του φορέα διαχείρισης? Και πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία, ναι, η στάση από το 2004 που είσαι εσύ στο φορέα μέχρι σήμερα? Ναι, σιγά σιγά που άρχισε ο φορέας να βγαίνει προς τα έξω, προς την τοπική κοινωνία, κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις, ενημερώσεις, ημερίδες κλπ. Προβολή από τα μέσα. Πιστεύω ότι αρχίζει και υπάρχει μια κάποια αναγνώριση. Και αυτό μπορεί να συνεπάγεται και αποδοχή. Εντάξει. Παλιότερα πιστεύω, εντάξει, μέχρι να μας μάθει σιγά σιγά το τι κάνουμε μέσα στην ευρύτερη περιοχή ο κόσμος, πιστεύω ότι πλέον αρχίζει και υπάρχει μια αναγνώριση. Σιγά σιγά. Τώρα θα ρωτήσω κάτι, ναι, τελευταίο. Ναι, το προηγούμενο.
υπάρχει ιδιοκτησιακή αντίληψη σε ορισμένους σε θέματα της λίμνης. Από αυτά πάνω στις δικές σας αρμοδιότητες, έτσι, όχι γενικότερα. Δηλαδή αν συναντάτε κάποιους οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν να είναι κάτι δικό τους. Ναι, στο θέμα της αλίας μόνο. Στο θέμα της αλίας, ναι. Υπάρχει αυτή η αντίληψη από μένα ότι κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικά τους κάποια μέρη. Και δεν μπορεί άλλος. Δηλαδή, ψαρεύω, δεν ψαρεύει άλλος εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό. Δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει μία αποδοχή τόσο από τους πουλίδες όσο και από τους κυνηγούς και από τους ψάραδες. Υπάρχει μία αποδοχή, να πούμε, του ρόλου μας. Και αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται και το ρόλο του φορέα διαχείρισης, αλλά ότι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο, δηλαδή στην διαχείριση και προστασία της, της λίμνης και του οικοσυστήματος. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει έναν σημαντικό ρόλο. Δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιο είναι το έργο μας και να μπορούν και αυτοί να ανταποκρίνονται θετικά σε κάθε καλύσμα του φορέα. Γενικότερα, τι εικόνα έχετε σχηματίσει έτσι τα τελευταία χρόνια? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά, στη στάση εκείνων που αρέσκονταν τέλος πάντων να κυνηγούν περιμετρικά της λίμνης? Ναι, έχει περάσει τώρα 1-2 χρόνια ότι επειδή έχει προβληθεί έξω ότι υπάρχει άμεση συνεργασία του φορέα διαχείρισης με τα παιδιά, με τη θηροφυλακή, ότι είναι το ένα και το ίδιο πάλι σε εισαγωγικά, ότι αν σε δουν τα παιδιά και γίνει καταγγελία, έχουν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βλέπουν έναν φύλακα του φορέα διαχείρισης και να μην του δίνουν σημασία. Δηλαδή, παρακολουθείτε ότι θα έρθει άμεσα η θηροφυλακή και θα επέμβει. Πρώτα δεν υπήρχε αυτό. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είναι σαν ένα σχεδόν σώμα γύρω-γύρω από τη λίμνη και μέσα στη λίμνη. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι το έχουμε περάσει και το έχουν καταλάβει όλοι. Επειδή υπήρχε μια ιστορία, δηλαδή το κυνήγι είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα από αρχαιοτά των χρόνων και μέσα στους υγρότοπους και μέσα στην λίμνη Παμβότιδα, έχει απαγορευτεί τα τελευταία χρόνια. Συναντάτε αυτή την δυσαρέσκεια, έτσι, κυρίως των παλαιότερων, εκείνων που είχαν προλάβει τις καλές εποχές, τις εποχές δηλαδή που επιτρεπόταν το κυνήγι να υπάρχει ένα, ας το πούμε, να υπάρχει το γαμώτο. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα, ιδίως εδώ στην Ήπειρο. Το ξέρουμε ιδίως στο Καρτέρι ή της Μπεκάτσας στα Παπιά. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είχαμε και, ξέρετε, πολύ όλα τα χρόνια ένα μεγάλο πολύ αριθμό συλλήψεων στα Καρτέρια της Μπεκάτσας και στο Παπί. Γιατί είχαν τη δικαιολογία ότι. Δικαιολογία. Δεν μπορείς να μην το πεις και δικαιολογία, ότι το Παπί κυνηγείται βράδυ και κυνηγείται μέσα στις ζώνες που έχει γίνει απαγόρευση τελευταία χρόνια. Αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι με την ενημέρωση και των παιδιών και αυτό, ότι κάπως το ξεπεράσαμε. Και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα που είμαστε έξω να το περάσουμε, ότι δεν γίνεται το Καρτέρι της Μπεκάτσας γύρω-γύρω από τη λίμνη και το Παπί. Mm-hmm. Αλλά αυτή η παράδοση όμως πρέπει να εκλείψει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, εφόσον είναι απαγορευμένο, είναι απαγορευμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Βάσει νόμου πρέπει να πάνε όλοι. Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι οι φύλακες περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες. Δεν έχουν αρμοδιότητες ελέγχου ώστε να μπορούν την κάθε στιγμή και στην κάθε περίπτωση να διενεργήσουν τους ελέγχους που χρειάζονται χωρίς να είναι απαραίτητη συνδρομή της αστυνομίας ή της θηροφυλακής. Παρ' όλα αυτά και με τις δύο υπηρεσίες συνεργαζόμαστε άψογα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και αυτές οι ερωτήσεις έχουν προκύψει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε όλους τους φορείς και ακόμα δε περισσότερο και σε φορείς όπως έχουν εθνικούς δρυμούς, που εκεί πέρα το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο. Παρ' όλα αυτά όμως οι αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τους φύλακες των φορέων διαχείρισης είναι ξεκάθαρες και δεν φτάνουμε σε ανακριτικές αρμοδιότητες όπως έχει η θηροφυλακή ή το δασαρχείο ή η αστυνομία. Εμείς συνεπικουρούμε
και οι αρμοδιότητες των φυλάκων μας ήταν και είναι περισσότερο σε επίπεδο εποπτείας. Έχουν και άλλες αρμοδιότητες πέρα του παράνομου κυνηγιού ή της αλείας. Έχουν και άλλες αρμοδιότητες σχετικά με αυτοψίες, με παράνομες εργασίες, μπαζώματα, έτσι, εκχερσώσεις κτλ. Οπότε ο ρόλος τους είναι λίγο πιο ευρύτερος όσον αφορά τον σκοπό ίδρυσης των φορέων διαχείρισης και συνεπικουρεί στις αρμοδιότητες που έχει η θηροφυλακή και η ελληνική αστυνομία. Η θηροφυλακή συνδράμει, αφού είναι και η μόνη που διαθέτει ανακριτικά καθήκοντα, το έργο των φυλάκων του φορέα διαχείρισης που δεν έχουν και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο αυτή η συνεργασία και πώς τη βλέπετε στο επίπεδο της υλοποίησης μέχρι σήμερα? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το φορέα διαχείρισης Λίμνης Παμβότιδος, όπως και με άλλους φορείς διαχείρισης. Δεν σας κρύβω, με το φορέα του Αμβρακικού. Δυστυχώς όμως και με άλλους δεν είμαστε. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή η συνεργασία μας είναι σε άριστο επίπεδο. Εμείς έχουμε συνδράμει όποτε ο φορέας μας έχει καλέσει, είτε επικουρικά είτε κατασταλτικά. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή σχέση και έχουμε τη δυνατότητα και περαιτέρω συνεργασίας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί, ορισμένοι νόμοι, θα έλεγα, οι οποίες δεν μπορούμε να παραβούμε. Για παράδειγμα, ένας θηροφύλακας δεν μπορεί να μπει μέσα στη βάρκα του φορέα διαχείρισης, ούτε ένας υπάλληλος του φορέα στη δικιά μας βάρκα για λόγους ασφάλειας. Όπως και στα αυτοκίνητα, το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα και στο Ναυραγικό. Δεν μπορούσαν οι θηροφύλακες να μπουν μέσα στα αυτοκίνητα και τα σκάφη του φορέα διαχείρισης, ούτε αντίθετα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρακτικά δεν λειτουργούν, βέβαια δημιουργούν προβλήματα, αλλά και δεν καταλάβω οι νομοθέτες γιατί τα έχουν βγάλει αυτά τα πράγματα έτσι και να δημιουργούν προβλήματα στην προστασία οπωσδήποτε. Γιατί είπαμε, σαν κυνηγοί, οφείλουμε κάθε περιοχή, είτε επιτρέπεται το κυνήγι είτε όχι, να την προστατεύουμε. Θα μπορούσε να αλλάξει και θα έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς που διέπει τις αρμοδιότητες ουσιαστικά των φυλάκων, έτσι ώστε να μην απαιτείται και η σύνδρομη της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, αλλά και η αναγκαιότητα της παρουσίας της αστυνομίας για τους ελέγχους. Εννοείται να έχουν ανακριτικά δικαιώματα οι υπάλληλοι του φορέων διαχείρισης. Από την λειτουργία, από την ίδρυσή τους, δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στη σύνθεσή τους δεν προβλέπεται αυτό. Βέβαια, στο παρελθόν έχουν γίνει ορισμένες ενέργειες, από ό,τι γνωρίζω, από μέλη των φορέων διαχείρισης για να αποκτήσουν ανακριτικά δικαιώματα. Αυτό μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα μπορούσαν όλοι επικουρικά να λειτουργούν, όπως και οι φορείς διαχείρισης, όπως και οι ομοσπονδίες, όπως και το δασαρχείο. Αλλά είναι μια πάρα πολύ λεπτή δουλειά, χρειάζεται μια προεργασία από το να αναθέσεις έναν άνθρωπο ανακριτικά δικαιώματα. Πόσο μάλλον, γιατί υπάρχουν και αιτήματα από ό,τι ακούω τον τελευταίο καιρό να οπλοφορούν οι ίδιοι θηροφύλακες. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό το έργο, είναι αστυνομικίστικο αντικείμενο και θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν αυτά τα πράγματα, για να μην έχουμε επιπλέον προβλήματα, να έχουν και μια κατάρτιση, τεχνική κατάρτιση. Θα έπρεπε τα παιδιά του φορέα, οι φύλακες, λένε ότι και έτσι όπως είναι, ότι ουσιαστικά οι δικές τους αρμοδιότητες είναι πολύ λίγες έως ανύπαρκτες. Δηλαδή μια επόπτευση του χώρου και αν διαπιστωθεί κάτι να ειδοποιήσουν με τη σειρά τους εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη αρμοδιότητα. Θα έπρεπε ή θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Πιστεύω ότι μέσω συζητήσεων των υπηρεσιών μας ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντα μέσα εμάς δεν μπορούμε να επιφέρουμε γνώμη σε αυτό, γιατί μπορεί ο άλλος να πει ότι, ξέρεις, είναι λόγω Υπουργείου πρώτων και κύριων. Μετά, με βάση συζητήσεως, αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, και να υπάρχει ακόμα μια καλύτερη συνεργασία και να μπορεί να δοθούν και άλλα καθήκοντα στους φορείς διαχείρισης. Εμείς το τρέχον θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να έχουν και άλλες αρμοδιότητες και τα παιδιά. Εντάξει, το κυνήγι είναι μια διαδικασία μεγάλη για να αποκτήσουν και εκεί δικαιώματα τα παιδιά, αλλά ιδίως μέσα στη λίμνη πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, να έχουν τουλάχιστον για τον έλεγχο. Mm-hmm. Τον έλεγχο ανδιών, των σκαφών, τον έλεγχο των ψαριών, σε αυτά τα θέματα.
Η κατάσταση περιμετρικά της λίμνης, με την έννοια πως πρόκειται για μια αστική λίμνη, έχει διαφοροποιηθεί και διαφοροποιείται συνεχώς. Έχουμε να κάνουμε με μια αστική λίμνη. Θα μπορούσε λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον να ικανοποιηθεί, να υλοποιηθεί το αίτημα, έστω για να επιτραπεί να γίνει άρση, μερική άρση της απαγόρευσης και να επιτραπεί σε κάποιες ζώνες, σε κάποιες περιοχές το κυνήγι. Έχουμε κάνει αυτή του είδους την εργασία, δηλαδή στο λεκανοπέδιο, επειδή έχει αναπτυχθεί οικοδομικά και ο αστικός ιστός εξαπλώνεται συνέχεια και οι ίδιοι κανόνες για το κυνήγι επιβάλλουν ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση από κατοικία, από κτίρια κτλ. Έχουμε κάνει αυτή την εργασία και βλέπουμε ότι οι χώροι πλέον στο λεκανοπέδιο για να κυνηγήσει κάποιος έχουν περιοριστεί. Έχουν περιοριστεί βάσει τη υφιστάμενη νομοθεσία. Δεν αλλάζουμε τα όρια του κυνηγιού. Και αυτό το έχει διαπιστώσει και η Ομοσπονδία και η Θηροφυλακή το γνωρίζει πολύ καλά. Οπότε είναι αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ζώνες και έχουν δημιουργηθεί θύλακες, να το πω έτσι, περιοχές μεμονωμένες εντός λεκανοπεδίου όπου επιτρέπεται το κυνήγι. Αυτό λίγο δυσκολεύει τον έλεγχο του κυνηγιού και πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι κυνηγοί που θέλουν να είναι νομότυποι, που θέλουν να κάνουν το χόβι τους κτλ. Ακόμη και οι ίδιοι οι νομότυποι κυνηγοί πολλές φορές μπερδεύονται για το αν πρέπει να είναι σε μια περιοχή που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές, οι θύλακες λόγω της οικοδομικής δραστηριότητας της τελευταίας δεκαετίας, 20ετίας μας έχουν δημιουργήσει εμπόδιο στην άσκηση της, στο χόμπι του κυνηγιού. Βεβαίως και θα μπορούσε. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ζητήσουν οι κυνηγητικές οργανώσεις το κυνήγι να γίνεται στο Μόλο ή να γίνεται στο Μάτσκα ή να γίνεται σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει σαφέστατη νομοθεσία η οποία ορίζει ότι πρέπει το κυνήγι να βρίσκεται 500 μέτρα η κυνηγητική δραστηριότητα από κατοικημένη περιοχή. Αυτό το σημείο ξεκινάει το οποίο εμείς έχουμε ορίσει και που μέσα στην απαγόρευση του κυνηγίου έχουν απαγορευτεί και παράνομα περιοχές και το τονίζω αυτό γιατί πρόκειται για ιδιοκτησίες. Υπάρχει και περιοχή η οποία δεν θα έπρεπε να είναι ήδη απαγορευμένη αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε λοιπόν από την περιοχή από τον Τουραχάνη μέχρι την Πενίκουβα που λέμε, στις αρχές της Κατσικάς, εκεί που είναι το μεγάλο βοηδολίβαδο, να επιτρέπεται παράκτια κυνηγητική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα βέβαια, όπως ορίζεται, από τη ρυθμιστική κάθε χρονιάς, με συγκεκριμένες ημερομηνίες, με συγκεκριμένα είδη και όχι ασύστολα όπως ορισμένοι νομίζουν ότι γίνεται η κυνηγητική δραστηριότητα.